Πάμε τώρα στην πρόεδρο της ΠΟΕΘ, την κυρία Μύρια Βασιλείου. Κυρία Βασιλείου, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, κυρία. Από χθες τέθηκε σε εφαρμογή το Test to Stay και σε νηπιαγωγεία, προδημοτική και ειδικά σχολεία. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ποια η πρώτη εικόνα που υπάρχει? Εντάξει, η πρώτη εικόνα, καταρχήν να πούμε ότι είμαστε σε επικοινωνία με τα σχολεία μας. Εντάξει, χθες, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, τα παιδιά που δηλώθηκαν, ήταν δηλωμένα ως επαφή, κλήθηκαν να το εφαρμόσουν. Η πρώτη εικόνα είναι ότι εντάξει, εφαρμόστηκε ως το συγκεκριμένο μέτρο, χωρίς έτσι να καταγράφουμε οποιαδήποτε έτσι σημεία που χρήζουν έτσι αναφορά όσον αφορά την πρώτη μέρα εφαρμογής. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι το οποίο παρακολουθούμε όσον αφορά το οργανωτικό κομμάτι. Έτσι, αυτό λέμε πάντα, ότι οι αποφάσεις παίρνονται όσον αφορά τα μέτρα, παίρνονται από τους αρμόδιους και τα συναρμόδια υπουργεία. Εμείς παρακολουθούμε το οργανωτικό κομμάτι για να δούμε σημεία τα οποία χρήζουν βελτίωσης. Εντοπίσαμε κάποια σημεία τα οποία χρήζουν βελτίωσης. Γίνεται και ένας αγώνας δρόμου, κυρία Βασιλείου, από όλους, ώστε τα σχολεία να μείνουν ανοιχτά. Υπάρχει μια εκτόξευση των κρουσμάτων τις τελευταίες μέρες και ίσως ζούμε επιπλέον μέτρα από πλευράς και δικές σας στα σχολεία, ώστε να παραμείνουν ανοιχτά. Κύριε Ιωάννου, εμάς το ζητούμενο για εμάς είναι να υπάρχουν μέτρα και έλεγχοι με στόχο την ασφάλεια στα σχολεία και τα σχολεία να παραμείνουν ανοιχτά, έτσι. Είδαμε και εμείς τα κρούσματα να αυξάνονται, είδαμε και εμείς το ποσοστό θετικότητας να αυξάνεται. Είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι οι μέτρα και έλεγχοι, οι αποφάσεις που αφορούν μέτρα και ελέγχους, αφορούν τους ειδικούς και τα συναρμόδια υπουργεία. Επομένως, είμαστε έτσι σε εγρήγορση, παρακολουθούμε την εικόνα και να είστε σίγουροι ότι εκεί και όπου δούμε ότι πρέπει έτσι να καταθέσουμε εισηγήσεις, θα το κάνουμε, κύριε Ιωάννου. Πριν κλείσουμε, νέο σχέδιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών, είναι σε εξέλιξη ο διάλογος. Σε τι θα βοηθήσει το νέο σχέδιο? Κοιτάξτε, κύριε Ιωάννου, με δεδομένο ότι το υφιστάμενο σχέδιο αξιολόγησης έχει έτσι σαν αφετηρία το 1976, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει, και αυτή είναι και η θέση της οργάνωσης, να υπάρξει ένα νέο σχέδιο αξιολόγησης, το οποίο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου σχολείου, που να βοηθά έτσι στην ολότητά του τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και γενικότερα το εκπαιδευτικό σύστημα. Επομένως, ως οργάνωση είμαστε έτοιμοι και έτοιμες να καταθέσουμε εισηγήσεις και σε συνέχεια της πρότασης που έχει κατατεθεί από πλευράς Υπουργείου Παιδείας. Συμμετέχουμε στο διάλογο, καταθέτοντας τις δικές μας προτάσεις, και υπάρχει έτσι αυτή η διαδικασία. Το ζητούμενο είναι σε θεσμοθετημένα πλαίσια να γίνει έτσι μια κατάθεση απόψεων και από τις δύο πλευρές. Νομίζω το ζητούμενο είναι δεδομένο, δηλαδή ναι, υπάρχει έτσι, καταγράφεται η ανάγκη, υφιστάμενο σχέδιο να εξυγχρονιστεί. Κυρία Βασιλείου, ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο. Καλά.